4,5 εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο του συνεταιρισμού και ένα ξενοδοχείο πεντάστερο που θα μείνει δικό μας μετά από κάποια χρόνια. Τι θέλω να σας πω τώρα. Θέλω να κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Είμαστε όλοι το Συμβούλιο εδώ να σας απαντήσουμε πάνω σε αυτά. Αν έχετε κάποιες διευκρινήσεις. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση και πρέπει να την δείτε, να την ψηφίσετε και να προχωρήσουμε. Πρόεδρε, συγγνώμη, το καταστατικό λέει μέχρι 80, γι' αυτό κάνουμε. Ναι, ναι. Το καταστατικό μας το λέει αυτό, ότι πρέπει να περάσει από Γενική Συνέλευση τα 100 χιλιάρικα και τα χρόνια. Και θα αξιοδοτήσει το ΔΣ για τις περαιτέρω ενέργειες, για κάποιες λεπτομέρειες που θα το συζητήσει το Συμβούλιο. Θα σας διαβάσει την πρόταση η διευθύντρια, όποιος δεν την έχει διαβάσει. Η πρόταση είναι 30 συν 20 χρόνια. Ερώτηση, συγγνώμη κύριε Υπουργέ. Γιατί στέλνει να αποφάσει 30, δεν τα βάζει. Δεν τα βάζουμε εμείς. Τα βάζει ένας επενδυτής για να κάνει απόσβεση τα λεφτά που θα ρίξει μέσα για να φτιάξει. Εμείς δίνουμε αυτή τη στιγμή ένα κουφάρι. Και από την ώρα που θέλουμε, πρόσεξτε παιδιά, γιατί είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εμείς δίνουμε ένα κουφάρι, που αυτή τη στιγμή το κουφάρι αυτό δεν είναι ούτε καν ελεύθερο από πράγματα, γιατί δεν έχουμε βγάλει άδειες, δεν έχουμε βγάλει τίποτα. Η πρόταση, για να σας πω και καλύτερα την πρόταση, είναι τι. Ότι στις πρώτες θέλουν 18 μήνες να ψάξουν να βρουν τα χαρτιά, τις άδειες, την αδειοδότηση. Και μετά, στις 36 μήνες, όταν θα προχωρήσουν, θα φτιάξουν το κτίριο. Από όλες τις μεριές είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Αυτό που λες ότι είναι 30 συν 20, γίνονται σε όλες τις σύμβασεις, μεγάλες συμβάσεις. Σε όλες τις μεγάλες επενδύσεις, όταν μιλάμε για ότι θα κάνει μια επένδυση 8 εκατομμύρια στο χωράφι μας, δεν μπορεί να κάνει απόσβεση μέσα στα 30 χρόνια. Αλλά και πάλι εδώ είμαστε, θα το δείτε, θα σας κάνουμε τις ερωτήσεις. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που έχει η εταιρεία να το βάλει. 30 συν 20 για να μπορέσει να προχωρήσει στη σύμβαση. Για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για μας δεν είναι σημαντικό τόσο πολύ, γιατί τι στα 30 χρόνια τον κάνουμε έξω, τι στα 50, εμείς θα παίρνουμε τα ενίκιο κανονικό. Γιατί στα 32 δεν θα ψάξουμε να βρούμε ένα νοικιαστή άλλο, ναι. Τι θα κάνουμε, το δέσουμε μαζί μας. Όπως θα πρέπει να συνεχίσει. Ναι, να συνεχίσει και η να ολοκληρώσει. Μισό λεπτό. Για να καταλάβετε κι εσείς. Ναι, τι. Η Γενική Συνέλευση πριν μια απόφαση 30 χρόνια. Έτσι. Ναι, ρε Κώστα. Η Γενική Συνέλευση. Γι' αυτό είναι τώρα το θέμα. Μετά αποφασίζει ο Σύμβουλος. Η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει τώρα αν το κάνει το 30 συν 20, δεν το κάνει το Συμβούλιο. Πρόταση είναι αυτή τη στιγμή. Αν πει η Γενική Συνέλευση ότι όλη η πρόταση δεν είναι σωστή ή τα 30 συν 20 δεν τα θέλουμε, δεν θα τα πάρουν. Μετά θα διαπραγμάτευσε όμως για του συν 20. Ναι, πρόσεξε. Αν όμως αλλαχτεί, αυτό μπορώ να το πω, ένα όρο πάνω στην πρόταση που το ΔΣ σα φέρνει εδώ, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει η δουλειά. Εγώ πέρα από την αλήθεια. Δυνατότητα. Η δυνατότητα. Εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι εκπρόσωπος της εταιρείας να πω ότι μπορεί να το δεικτούν το συν 30 με 10 ή 5 ή 8 ή καθόλου. Αυτοί θέλουν να πει. Να πας αυτό διαπραγμάτευση, όχι να ξαπατά τον κόσμο να δώσει εντολή και χωρίς να γίνει διαπραγμάτευση. Ήσουν στο ΔΣ που ήρθε ο εκπρόσωπος, γιατί δεν το ρώτησε. Με δυνατότητα παράτευση. Να πει και να έχει ένα χρόνο να γίνει διαπραγμάτευση. Δεν έπρεπε να γίνει. Η Γενική Συνέλευση είχε δώσει 30 χρόνια χωρίς δικαίωμα παράταση. Ξερά 30 χρόνια. Αν πα διακήρυξε, κακώ μπήκε στη δικαίωμα παράταση. Εντάξει, εντάξει, ρέμισε. Όταν πάρει το λόγο, σαν το λόγο, μην ξέρει. Βγήκε στον αέρα, η διακήρυξη βγήκε στον αέρα και επαυτή εδώ έκανε προσφορά. Λέει με δυνατότητα, με δικαίωμα παράταση. Κακώ μπήκε, παράνομα μπήκε. Το οποίο δεν το προσδιορίζε. Το οποίο δεν το προσδιορίζε. Και ήταν δικαίωμα τη εταιρεία επί 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, 50 χρόνια. Αυτά που λέει λοιπόν ο κύριο Κουρτή μπορεί να βρει. Άμα θες πέρα να απομαγνητοφώνεις, να δεις δεν έδωσε δικαίωμα παράταση. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχω την αίσθηση εκλέχθηκε και από το Υποφυκό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν δεν έχω κανένα θέμα να διαβάσει τη διευθύντρια και το υπόλοιπο. Ελέγχει ερώτηση. Διαδικαστικά ελέγχει από το Υποφυκό Συμβούλιο. Ελέγχει. Όχι να πεις εσύ για το ελέγχει προσωπικό.
Αυτή που λέει ο κύριος Μελάς. Ελέγχθηκε η απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η απόφαση που λέμε τώρα. Που λέμε για το καταγγέλιο. Κύριε Μεσίνη, να διαβάσει διευθύντρια το υπόλοιπο κομμάτι τη ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, να μην προχωρήσει παρακάτω. Μα δείτε το υπόλοιπο κομμάτι τη ΣΥΡΙΖΑ. Να το διαβάσει, να ακούσει τι λέει. Να καθούμε στο συγκεκριμένο θέμα που. Δεν έχει το λόγο. Δεν έχει το λόγο. Μα δεν γίνεται στην διαδικασία. Αυτά γινόταν στην Κούτα, σε παρακαλώ. Εγώ την πειράζω την Κούτα, εσύ την πειράζει την υπηρετήσια σήμερα. Και είσαι πρωτεργάτη τη διαπλοκή εδώ μέσα. Λοιπόν, το γραμματίζει εργοπτικό. Απάντησε στο συγκεκριμένο θέμα. Να διαβάσει διευθύντρια. Να ακούσει τα υπόλοιπα της εισήγησης. Εγώ θα αναφερθώ, επειδή υπάρχουν μέλη τα οποία δεν γνωρίζουν το θέμα, θα αναφερθώ γενικά στο θέμα συνολικά. Στις 11 Δεκάτου του 2017 δημοσιεύσαμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμετάλλευση του συγκροτήματος Συνοπείου στο Κάστρο, η οποία έλυγε στις 24 Δεκάτου του 2017. Η Εταιρεία Νόσιων Ανάπτυξη Ακινήτων ΑΕ υπήρξε η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά. Μετά από πρώτο έλεγχο από τα υπηρεσιακά στελέχη του συνεταιρισμού, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της είναι εντός της διακήρυξης. Στη συνέχεια της 30 Δεκάτου, καλέσαμε τον εκπρόσωπο της Εταιρείας Νόσιων, τον κύριο Νικητίδη, για παροχή διευκρινήσεων ενώπιον του ΔΣ, τις οποίες στη συνέχεια μας έστειλε και γραπτό. Μετά από αυτό, αναθέσαμε στο δικηγόρο κύριο Κοντομίχη να ελέγξει την προσφορά και τις γραπτές διευκρινήσεις σε σχέση με τη διακήρυξη. Τελικά, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του κυρίου Κοντομίχη, το ΔΣ μπορεί να συνεχίσει τη διαγωνιστική διαδικασία με την εν λόγω εταιρεία, εξετάζοντας τους οικονομικούς, τεχνικούς και άλλους παράγοντες και όρους, με γνώμονα την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και απολούδου σχετικής σύμβασης μισθώσεων. Σύμφωνα με το καταστατικό μας, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να εγκρίνει το ύψος του μισθώματος που υπερβαίνει τις 80.000 ετησίως και το χρόνο μίσθωσης που υπερβαίνει τα 12 έτη. Γι' αυτό το θέμα ήρθε στη Γενική Συνέλευση. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία Νόσιων Ανάπτυξη Ακινήτων ΑΕ προσφέρει πρώτο, ετήσιο μίσθωμα 100.000 ευρώ πλέον χαρτοσύμου για το χρονικό διάστημα των 24 έως 36 μηνών της κατασκευαστικής περίοδου μετά το στάδιο ορίμανσης θα καταβάλλεται το 25% του ανωτέρου ετήσιου μισθώματος. Το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως μετά από το δεύτερο έτος λειτουργίας της μονάδας, κατά ποσοστό ίσο με το δίκτυο τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτος, όπως αυτό θα δημοσιεύεται από την αρμόδια αρχή προς αυξημένο κατά 10% με ελάχιστο το 1% προσθετικά στο ετήσιο μίσθωμα εκάστο προηγούμενο έτος. Επιπρόσθετα, το εκάστοτε καταβαλλόμενο ετήσιο μισθώματος θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, ποσό που θα υπολογίζεται σε συνάρτηση με τον κύκλο εργασιών που θα έχει επιτευχθεί ως εξής. 6% επί του κύκλου εργασιών για το τμήμα από 1,5 έως 2 εκατομμύρια, 4% επί του κύκλου εργασιών από 2 εκατομμύρια έως 2,5, 2,5% επί του κύκλου εργασιών μεγαλύτερο από 2,5 εκατομμύρια. Δεύτερο, χρόνο σύμβασης μίσθωσης. 30 έτη από τη χρονική στιγμή της ολοκλήρωσης των εργασιών κατασκευής της μονάδας και με δυνατότητα παράτασης για μία επιπλέον 20 ετία. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής προς τη Γενική Συνέλευση. Επειδή σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Κοντομίχη Βασίλη, η προσφορά που κατέθεσε η Εταιρεία Νόσιων Ανάπτυξη Ακινήτων ΑΕ είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη και ανταποκρίνεται στους όρους αυτής, το ΔΣ προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έκριση του ύψους του μισθώματος και τη διάρκεια της σύμβασης που προσφέρονται στο συνεταιρισμό από την Εταιρεία Νόσιων Ανάπτυξη Ακινήτων ΑΕ για την εκμετάλλευση του συγκροτήματος συνοπείου στο Κάστρο και να αξιοδοτήσει το ΔΣ να διαπραγματευτεί, να αποφασίσει και να συμβληθεί για όλους τους υπόλοιπους όρους της σύμβασης μίσθωσης. Αυτή είναι η εισήγηση. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο να τοποθετηθεί. Ποιος θέλει το λόγο, κύριος Μπατζάρας. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Αυτή η ενέργεια που στέλνεται προς το Προεδρείο. Θα τηρηθεί αυστηρότατα ο χρόνος ομιλίας των συνεταιριών εδώ πέρα. Δεν μπορεί αυταρχικά ο καθένας να παίρνει τον λόγο και να φωνασκεί. Εδώ πέρα δεν ήρθαμε να βγάλουμε τα μάτια μας. Ήρθαμε να καταλήξουμε σε μια σωστή ενέργεια προς όφελος συνεταιρισμού. Εδώ βλέπω ότι μπαίνουν φραξίες σε αυτή την ενέργεια. Ευχαριστώ. Άλλος. Ο κ.
κύριος Κοψιδάς Σπύρος. Λοιπόν, γεια σας, χρόνια πολλά. Πριν τρία χρόνια δείξαμε πόσο έξυπνοι είμαστε και ανίκανοι και χάσαμε την ηγεία του Κάστρου. Όταν είχαμε τρεις προτάσεις, μία από τον Πίγασο, μία από την Όσιον και άλλη μία ακόμη. Το 10. Και το τίμημα, θυμάμαι καλά, τότε περίπου ήταν το ίδιο, γύρω στα 100 χιλιάρικα. 50 ήταν. 60 χιλιάρικα, κύριε Πρόεδρε, ήταν του Πίγασου, 100 χιλιάρικα περίπου μικροδιαφορές ήταν της Γιαρίμπο και της Νόσιον. Α, λέει, δεν παίρνω όρκο. Και τότε δείξαμε...